Τι έγινε. Βρισκόμαστε λοιπόν στην οδό Ιού. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην οδό Ιού, εδώ που συνέβησαν όλα λίγο μετά τι 7.30 το απόγευμα. Πίσω μου, με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Παπαδάτου, βλέπετε το όχημα. Ένα από τα δύο οχήματα στα οποία τοποθετήθηκε από άγνωστο ή άγνωστο, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό των ε, δραστών. Τοποθετήθηκε εμπριστικό μηχανισμό. Ε, ε, αυτό είναι το ένα αυτοκίνητο. Ε, τοποθετήθηκε και σε ακόμα ένα, το οποίο φέρεται να είναι τη συζύγου του. Αυτό λοιπόν ο εμπιστικό μηχανισμό από μετά από λίγη ώρα έσκασε, προκάλεσε ζημιά στα αυτοκίνητα. Ε, πρέπει να σα πω ότι εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή του συμβάντο, ε, τόσο ο βουλευτή της Νέα Δημοκρατία και ο δημοσιογράφο κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο, αλλά και η σύζυγό του βρίσκονταν στο... στην οικία του. Ναι. Άκουσαν το θόρυβο, βγήκαν στο μπαλκόνι και ναι, είδαν τι ακριβώ συνέβη, κατέβηκαν κάτω. Άμεσα στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, αλλά και ε, η κρατική ασφάλεια η οποία ξεκίνησε έρευνες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτών των ερευνών πρέπει να σας πω ότι εντοπίστηκε ένα πλαστικό μπουκάλι στο οποίο υπήρχε έφλεκτο υλικό. Το μπουκάλι αυτό έχει μεταφερθεί ήδη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για το τι ακριβώς ε, συνέβη. Ε, επίσης Επίση, να σα πω ότι δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία μέχρι στιγμή τουλάχιστον ε, από κάποιο γείτονα ε, για το. Είναι αρεοκατοικημένη έξω η γειτονιά. Είναι το, του κ. Μπογδάνου. Όχι, δεν είναι αραιοκατοικημένοι ίσα ίσα υπάρχουν πάρα πολλά Α. σπίτια, μονοκατοικίε, πολυκατοικίες. πολυκατοικίε. Μάλιστα, ο κόσμο τη στιγμή που συνέβη το συμβάν κατέβηκε κάτω προκειμένου να ενισχύσει και εκείνο γιατί την προσπάθεια των πυροσβεστών, γιατί είχε αρπάξει φωτιά το αυτοκίνητο και προσπαθούσαν τουλάχιστον να σώσουν το άλλο αυτοκίνητο, το, το αυτοκίνητο τη ε, συζύγου. Την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια. Ενώ να πούμε ότι μέχρι στιγμή του δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Μπογδάνης είχε δεχθεί κάποιε απειλέ το τελευταίο διάστημα, mm. οι οποίε να αν αυτό το οποίο συνέβη χθε το απόγευμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, θεία, να σε ευχαριστήσουμε. Εμεί βλέπουμε τον, ε, τον, βουλευτή και συναδελφό μα, ναι. ο οποίο ε, βγήκε από το σπίτι. Προφανώ. Ε, ε, το το μαζί με τη σύζυγό του, διότι τα το ακούσουν μπαμ και μπούμ τώρα. Ε, έξω βέβαια, και να βρει δείς, τα αυτοκίνητά σου να φλέγονται. Ε, έτσι, ε, να δούμε τι είπε ε, του συναδέλφου. Για προσπάσεις, προσπάσεις, πάμε να Οι τραμπούκοι εχθροί τη φιλελεύθερη δημοκρατία για άλλη μια φορά έκρυψαν τα άνανδρα πρόσωπά του πίσω από θρασίδηλε επιθέσει. Όχι μόνο απέναντι στου αντιπάλους του, αλλά απέναντι και στι οικογένειέ μα. Δεν θα νικήσουν και δεν θα φοβήσουν ούτε αυτοί, αλλά ούτε και οι διαχρονικοί πολιτικοί υποστηρικτέ του. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο, η τελευταία αποστροφή του κυρίου Μπογδάνου έχει ανάψει μεγάλε φωτιέ. Γιατί ναι, μεν βγήκαν ανακοινώσει και από το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα Κατά κόμματα. Καταδίκασαν. Καταδίκη, σωστά, τη επίθεση. Όμω η Νέα Δημοκρατία, απευθυνόμενη προφανώ προ το ΣΥΡΙΖΑ, του είπε: Σιωπάτε, ανέχεστε. Και ότι ουσιαστικά στα... κλείνετε το μάτι. Μάλιστα. Ε, Μάλιστα. Εσύ, εσύ, εσύ και και αφήνετε χώρο, εν ναι, ενώ, ναι. Ναι. στους, στους ε, δράστες, ε, φωτογραφίζοντας του φωτογραφίζοντας δράστε, φωτογραφίζοντα υποστηρικτέ του Κοφοντίνα κτλ. και, τα λοιπά mm -hmm, και έχει mm -hmm. ξεσπάσει και τέτοιου είδου αντιπαράθεση μετά την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Μπογδάνου.